Ευτυχώς το παιχνίδι κατέληξε εύκολα για μας το αποτέλεσμα. Είχαμε πολύ άγχος. Είναι λογικό ότι τελειώντας το πρωτάθλημα δεν πρέπει να χάσουμε κανένα παιχνίδι και κανένα βαθμό, διότι όποιος χάνει βαθμό χάνεται. Αυτή τη στιγμή, λόγω του ΕΠΟ που έχουμε, το επικίνδυνο ΕΠΟ που έχουμε σε δύο εβδομάδες, δηλαδή την επόμενη εβδομάδα παίζουμε το Ποσέρα και Ζαγιάννης και μετά έχουμε ΕΠΟ. Δεν επιτρέπεται να χάσουμε κανένα βαθμό και να πάμε να παίξουμε ένα παιχνίδι τελικό πλέον μέσα στο, μέσα στον Πλάτωνα, στο Ακαδημία Πλάτωνος, που θα κρίνει από εκεί πέρα την περαιτέρω πορεία, δηλαδή αν θα ανεβούμε, αν θα πάμε σε μπαράζ, οτιδήποτε. Η αλήθεια είναι, όπως και οι αντίπαλοι, έτσι και εμείς περιμένουμε κάποια αποτελέσματα, μήπως στραβώσει κάτι από τους αντιπάλους. Δεν στραβώσει σήμερα. Μπορώ να πω ότι ήταν πολύ σημαντική νίκη του Πλάτωνα που έκανε εκτός έδρας ο Θεμιστοκλή, γιατί του έλειπε ένας εξαιρετικός παίκτης και σεντερφόρ που έχουν ο Σωτηριάδης. Αλλά τα καταφέρανε, περάσαμε 0-1 και έτσι αυτή τη στιγμή είμαστε τρεις ομάδες που. Μέχρι τέλος. Να ευχαριστήσω την ομάδα του Ιστήλας Περιστερίου για τη φιλοξενία. Είναι παιδιά τα οποία δεν έχει καμία σχέση με την ομάδα του πρώτου γύρου. Μια άλλη ομάδα είδαμε, η οποία προς τη μην του προπονητή του στρασπάνου για των παιδιών είναι καθαρή ομάδα, παίζει, προσπαθεί να παίξει μπάλα, κάτι το οποίο βέβαια ευνοεί εμάς. Που έχουμε το ίδιο στυλ, δηλαδή να παίξουμε ποδόσφαιρο και όχι να βρούμε σε αντίποδόσφαιρο, όπως το λέω εγώ. Σήμερα ήταν ένα κομβικό παιχνίδι, γιατί αυτή η ομάδα έχει αλλάξει πάρα πολύ. Έχει αλλάξει πολλούς παίχτες. Είχαμε νικήσει 7-0 στο πρώτο γύρο, αλλά έχει κάνει και πολύ καλή πορεία. Στο δεύτερο έχει αλλάξει αρκετά. Εμείς προσπαθήσαμε, μπήκαμε μέσα και νιώθαμε ότι θα το πάρουμε. Μπήκαμε νικητές. Ευτυχήσαμε να προκριθούμε στο σκορ, μετά να το διπλασιάσουμε, να γίνει 2-0. Πήγαμε στο ημίχρονο, κάναμε κάποιες διορθωτικές κινήσεις και βγήκαμε στο δεύτερο ακόμα πιο καλή. Τα παιδιά προσπάθησαν και αυτοί, βάλανε την μπάλα κάτω. Εντάξει, αλλά ήμασταν καλύτεροι σε όλη τη διάρκεια του αγώνα. Εντάξει, όταν έγινε 4-0 το παιχνίδι, από το 3 βασικά και μετά άρχισε να χαλαρώνει λίγο η υπόθεση. Δεχτήκαμε ένα γκολ στο τέλος, εντάξει, δικά μας προσωπικά λάθη, αλλά ήταν πολύ καλό. Πιστεύετε θα ανέβετε φέτος? Πιστεύω θα ανέβουμε πραγματικά, γιατί έχουμε κάνει πολύ καλή πορεία και είναι αμαρτία. Είναι αμαρτία να το χάσουμε. Έχουμε άλλο ένα παιχνίδι τώρα, πρώτο-τελευταίο είναι ο Φωστήρας Ξερανής. Θέλουμε να πούμε και σε αυτό δυνατά το ρεπό μας, που θα πάρουν λογικά νίκες οι άλλοι και μετά ένα τελικό στον Πλάτωνα μέσα. Αυτά. Καλή συνέχεια, καλή χρονιά, να έχετε καλή άνοδο. Ευχαριστούμε πολύ.